Η Τουρκία απαιτείται να υλοποιήσει και να εκπληρώσει το νοδικό χάρτη για την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων έναντι όλων των συμμετεχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβεβαίωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ τη Λευκοσία στο πλαίσιο επιστολής, την οποία απέστειλε προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Η επιστολή ημερομηνίας 2 Αυγούστου, την οποία εξασφάλισε ο Αντένα, επισημαίνει μάλιστα ότι η Τουρκία οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εφαρμόσει τα κριτήρια έναντι όλων των κρατών μελών, ενώ σε άλλο σημείο σημειώνει ότι η Κομισιόν διατηρεί τη θέση της για πλήρη αναγνώριση της Κύπρου από την Τουρκία. Ωστόσο, η απόσταση από τη θεωρία στην πράξη αποδεικνύεται μεγάλη. Μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου, οι υπηρεσίες της Κομισιόν, των οποίων προείσταται ο κύριος Γιούνκερ, εξέδωσαν την αξιολόγησή τους για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο προσφυγικό. Και κόντρα στις διαβεβαιώσεις που παρήχε ο κύριος Γιούνκερ στη Λευκοσία, η Κομισιόν έκρινε ότι κριτήρια του οδικού χάρτη της Τουρκίας έχουν εκπληρωθεί, παρά το γεγονός ότι αυτά δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία. Συγκλίνουσες πληροφορίες του Αντένα αναφέρουν ότι η Λευκοσία διαφωνεί κάθετα με την αξιολόγηση της Κομισιόν και ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναμένεται να θέσει το ζήτημα της εκπλήρωσης των κριτηρίων εκ μέρους της Τουρκίας στην προσεχή σύνοδο κορυφής στις 20 και 21 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Τις θέσεις της Λευκοσίας αναμένεται να καταθέσει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιαννάκης Κασουλίδης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων την προσεχή Τρίτη στο Λουξεμβούργο. Όπως απεκάλυψε ο Αντένα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει ήδη εκφράσει δυσφορία για τη στάση της Κομισιόν σε επιστολή που απέστειλε προς τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στις 6 Μαΐου. Στην επιστολή του, ο πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η αξιολόγηση της Κομισιόν αποτυγχάνει να επιληφθεί της παντελούς απουσίας προόδου από την Τουρκία, τόσο σε σχέση με την υποχρέωσή της για παροχή δικαστικής συνεργασίας, όσο και επί της δέσμευσής της για επανεισδοχή παρανόμων μεταναστών έναντι όλων των κρατών μελών.